Στα μέτρα που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου από την κυβέρνηση για την καταστολή της οπαδικής βίας μετά την επίθεση που δέχθηκε ο 31χρονος αστυνομικός με φωτοβολίδα στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Ρέντι, μίλησε ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης. Ο υπουργό μεταξύ άλλων τόνισε την αναγκαιότητα στήριξη των μέτρων, καθώ είναι ο μόνο δρόμο να λυθεί ένα πολύ σύνθετο ζήτημα που ταλανίζει το χώρο του αθλητισμού για πολλέ δεκαετίε. Όσον αφορά στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για κεκλεισμένων των θυρών αγώνε στο ποδόσφαιρο, ο Μακή Βορύδη διερωτήθηκε αν τα επεισόδια που συμβαίνουν είναι άσχετα με του οπαδούς παρότι έγιναν εκτό γηπέδων. Ο ίδιο δήλωσε ότι η απάντηση είναι προφανώ σχετιζόμενα. Αξιοποιείται ο αγώνα για να γίνονται επεισόδια. Στη συνέχεια είπε: δεν έχει βρεθεί οριστική λύση για τα φαινόμενα βία στον αθλητικό χώρο εδώ και δεκαετίε. Όσον αφορά στις ευθύνε που επιρρύπτονται στου συλλόγου και την ασφάλεια στα γήπεδα, ο Μάκη Βορύδη ανέφερε ότι όλοι έχουν ένα ρόλο να παίξουν. Ενώ στη συνέχεια δήλωσε ότι τον Φεβρουάριο θα υπάρχει επανεξέταση των μέτρων. Θα αναζητήσουμε αν έχουν ηθική αυτούργια και ευθύνε, είπε σχετικά. Όπω ακόμη τόνισε, η υποκίνηση παραπέμπει σε ευθύνη, ενώ συνέχισε λέγοντα ότι όσον αφορά στην στρατολόγηση που υπόθηκε, καθώ ο 18χρονο που καθομολογίαν έριξε τη φωτοβολίδα, ανέφερε ότι κάποιο του την έδωσε και του είπε τι να κάνει, ο Υπουργό ανέφερε ότι τα παιδιά στρατολογούνται, αλλά έχουν και δική του ευθύνη. Ο Μάκη Βορύδη μίλησε και για την καταγγελία τη κυβέρνηση στον Άριο Πάγο για την έρευνα για εγκληματικέ οργανώσει και τόνισε ότι οι μεμονωμένε πράξει μπορεί να συνδέονται, μπορεί να τι συνδέει κάποιο σύνδεσμο ή κάποιο πρόσωπο. Όπω τόνισε, δεν θα πρέπει η κυβέρνηση να παραμείνει άπραγη στο φαινόμενο, βγάζοντα μπροστά το αξιακό ζήτημα, ενώ επεσήμανε ότι η κυβέρνηση δεν φοβάται κανέναν και τίποτα, αλλά οφείλει να κάνει σύνθετε ρυθμίσει.